Η νέα καρβάλη του νομού Καβάλας πήρε το όνομά της από την παλαιά καρβάλη στην Καπαδοκία, όπου πάντα τιμόταν με μεγαλοπρέπεια ο Καπαδόκης Θεολόγος Άγιος Γρηγόριος, ο Ναζιανζινός Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Εκεί στην καρβάλη της Καπαδοκίας φυλάσσονταν από το 390 μετά Χριστόν το ιερό σκήνομα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στον ομώνυμο ναό του, μέχρι και το 1924, όταν με την ανταλλαγή πληθυσμών οι πρόσφυγες το μετέφεραν στη νέα τους πατρίδα, τη Νέα Καρβάλη, λίγο έξω από την πόλη της Καβάλας. Στη Νέα Καρβάλη υπάρχει σήμερα ο ιερός προσκυνηματικός ναός του Αγίου, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ελλάδας, καθώς χιλιάδες πιστοί προσέρχονται για να προσκυνήσουν το σεπτό λείψανο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, τοποθετημένο σε χρυσή λάρνακα. Το μεγαλύτερο μέρος των λειψάνων του Αγίου βρίσκεται στο ναό της Νέας Καρβάλης, όπου υπάρχουν και τα λείψανα της Αγίας Οικογένειας του Αγίου Γρηγορίου. Από νωρίς το απόγευμα της 24ης Ιανουαρίου, δέκαδες άνθρωποι τήρησαν το έθιμο και πραγματοποίησαν το προσωπικό του στάμα, διανύοντας με τα πόδια μία απόσταση 10 χιλιόμετρων από την Καβάλα μέχρι και τη Νέα Καρβάλη για να προσκυνήσουν το λείψανο του Αγίου Γρηγορίου. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα ο προσφυγικός ελληνισμός της Καβάλας και της Ανατολικής Μακεδονίας γιορτάζει τη μνήμη του Αγίου και θυμάται μέσα από τις μαρτυρίες των παλαιότερων την ημέρα που οι πρόγονοι εγκατέλειψαν με πόνο ψυχής και δάκρυα στα μάτια τις εστίες τους και τη γη των γονιών και των παππούδων τους. Κάθε χρόνο εδώ στην περιοχή μας οι κάτοικοι της Καβάλας περνούν από την Καβάλα στη Νέα Καρβάλη για να τιμήσουν τον Άγιο τον Γρηγόρη τον Θεολόγο. Μία διαδρομή περίπου 10 χιλιόμετρων. Κάθε χρόνο εδώ τηρούν πιστά αυτό το έθιμο. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να τιμήσουμε τον Άγιό μας, έτσι κάνουμε τη βόλτα μας με τα πόδια, με παρεούλα. Από την Καβάλα ξεκινάτε με τα πόδια, για να έρθετε στη Νέα Καρβάλη. Ναι, να προσκυνήσουμε και γυρνάμε μετά η μελοφορία, δεν ξαναγυρνάμε με τα πόδια. Εντάξει. Πόσο σημαντική είναι αυτή η γιορτή του Αγίου Γρηγορίου εδώ για την περιοχή? Για την περιοχή πιστεύω είναι πολύ σημαντική. Είναι ένας Άγιος που τιμά τον νομό μας, την πόλη μας, έρχεται κόσμος από πολύ μακριά. Είναι τιμή μας και μπορούμε να πηγαίνουμε κι εμείς, είναι νομίζω μεγάλη ευλογία. Ήταν το 1924 όταν οι κάτοικοι πρόσφυγες από το χωριό Κέλβερι της Καπαδοκίας ήρθαν εδώ, σε αυτόν τον αφιλόξενο τόπο, φέρνοντας μαζί με τις οικογένειές τους και το σκήνομα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος είναι μία από εκείνες τις προσωπικότητες οι οποίες διαμόρφωσαν το ιστορικό γίγνεσθε, το συνολικό και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, δηλαδή της μετατροπής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε Βυζαντινή, μέσα από τη σύνδεση του Ελληνισμού με τον Χριστιανισμό. Άρα είναι μία πολύ δυνατή και δυναμική προσωπικότητα του 3ου αιώνος, μαζί με άλλες όπως είναι ο Βασίλειος ο φίλος του, οι οποίοι συνδιαμόρφωσαν αυτό το οποίο σήμερα αποκαλούμε ελληνοχριστιανικό ή ελληνοορθόδοξο πολιτισμό. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος ήταν μια πάρα πολύ δυναμική και μερικές φορές δύστροπη για τα δεδομένα της εποχής προσωπικότητα. Ήταν ένας ρήτορας, ποιητής, βαθύστοχαστής, φιλόσοφος
Και βέβαια αυτό που τον ανέβασε στα υψηλότερα ονόματα, όχι μόνο της εποχής του, αλλά μέχρι και σήμερα ακόμα, είναι η θεολογία του. Τρεις είναι δε οι θεολόγοι στην Εκκλησία μας, δεν δίνεται έτσι εύκολο τίτλος του θεολόγου. Ο Γρηγόριος ήταν ταπεινός. Δεν του άρεζαν οι πολυτέλειες, δεν του άρεζε η ζωή η πλούσια, παρόλο που καταγότανε από μια οικογένεια που θα μπορούσε να έχει τα πάντα. Σπούδασε με τις καλύτερες σπουδές της εποχής του, στην αρχαία Αθήνα, στην Αλεξάνδρεια και στην Κεσάρια και έγινε μέχρι και αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε ακόμα ο θεσμός των πατριαρχών, ήταν οι αρχιεπίσκοποι. Όταν λοιπόν έγινε αρχιεπίσκοπος στην Κωνσταντινούπολη, είδαν όλοι έναν ρασοφόρο με τριμμένα ράσα, κυρτωμένο, σκελετωμένο από την νηστεία και την προσευχή και γέλασαν και είπαν «Ετούτος εδώ θα είναι ο αρχιεπίσκοπος που μάλιστα θα ηγηθεί και της δεύτερης οικουμενικής συνόδου». Θέλω να γνωρίζετε ότι η χριστιανική κοινότητα στην Κωνσταντινούπολη ήταν πάρα πολύ μικρή την εποχή εκείνη. Ο χριστιανισμός διαταράσσονταν από πολλά σχίσματα και ο Γρηγόριος ο καημένος έπρεπε να προσπαθήσει να ενώσει όλους αυτούς σε ένα δόγμα και μία θρησκεία. Έτσι λοιπόν κατάλαβε από πολύ νωρίς ότι ήταν αδύνατον να τον αποδεχτούν οι επίσκοποι των περιοχών όλων και στην πρώτη κιόλα συνεδρία της Οικουμενικής Συνόδου, η οποία εντωμεταξύ είχε αρχίσει, τους είπε «Εγώ δεν θα μείνω ούτε σαν αρχιεπίσκοπος, αλλά θέλω να μου κάνετε το χατήρι και να περάσουμε εδώ τις βάσεις, να δώσουμε τις βάσεις για αυτό το οποίο θα ακολουθήσει». Μαλώνανε. Ποιος είναι πιο πάνω, είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι ο Θεός, είναι ο Χριστός, είναι τρεις φύσεις διαφορετικές. Όχι μόνο ο Θεός υπάρχει, οι άλλοι όλοι είναι υποδέστεροι. Ο Γρηγόριος είπε «Τρισήν υποστάσεσιν μια τη ουσία», που σημαίνει ότι έχει τρεις υποστάσεις αλλά παραμένει μία η ουσία. Έτσι συμφώνησαν. Και αφού συμφώνησαν και άρχισαν να γράφουν το σύμβολο της πίστεως που σήμερα γνωρίζουμε σαν «το πιστεύω, πιστεύω εις έναν Θεό», σηκώθηκε πάνω, έτσι, απλά, άφησε τον θρόνο του Αρχιεπισκόπου και γύρισε πίσω στην Καρβάλη όπου συνέχισε απερίσπαστος την μοναστική του ζωή. Αυτό συντέλεσε μαζί με άλλες περιπτώσεις φυγής, όπως τις λέγαν την εποχή εκείνη, όταν έβρισκε τα δύσκολα, έφευγε. Είπαν ότι ο Γρηγόριος ο θεολόγος δεν είναι για τα δύσκολα, είναι πολύ δίστροπος και φεύγει. Απλά ο Γρηγόριος ήξερε μέχρι πού φτάνει και είχε στόχους. Εάν πετύχαινε το στόχο του δεν τον ενδιέφερε ούτε η προσωπική του προβολή, ούτε το άτομό του. Έτσι ήρθαμε στις μέρες μας, όπου προσκυνούμε εδώ τα σκηνώματα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και της οικογένειάς του και εμείς οι νεοκαρβαλιώτες δεν εστιάζουμε κυρίως μόνον στο ότι είναι ο Άγιος μας ο Γρηγόριος, ο Θεολόγος, ο Θαυματουργός, το οποίο προσκυνούν όχι μόνο από την περιοχή μας, αλλά από όλη τη γη. Η Νέα Καρβάλη οφείλει και δικαιούται να γνωρίσει ο κόσμος τον Γρηγόριο. Τον Γρηγόριο τον ποιητή, τον Γρηγόριο τον φιλόσοφο, τα συγγράμματά του, τον Γρηγόριο τον άνθρωπο των γραμμάτων και όλα αυτά τα κάνει το Κέντρο Καπαδοκικών Μελετών. Δηλαδή είμαστε μία αδιάσπαστη διάδα με την τοπική εκκλησία, με τη Μητρόπολη μας αν θέλετε, με την Ορθοδοξία και εμείς ασχολούμαστε με όλα εκείνα τα θέματα τα οποία είναι αρμοδιότητα των λαϊκών, όπως φυσικά και η εκκλησία μας ασχολείται με τα θέματα όλα εκείνα που έχουν να κάνουν με την πίστη μας. Κάθε χρόνο λοιπόν εδώ στις 25 του Ιανουαρίου χιλιάδες πιστοί έρχονται για να προσκυνήσουν το σκήνομα του Αγίου Γρηγορίου. Έρχονται με τα πόδια, έρχονται με αυτοκίνητα, όμως κάθε χρόνο τηρούν πιστά αυτή τη γιορτή. Κάθε χρόνο
παραμονή, βάζουμε πούλμα φυσικά, έτσι ώστε τα μέλη, οι φίλοι να δίνουν τη δυνατότητα να έρθουμε στον Άγιο να προσκυνήσουμε. Είναι τόσο θαυματουργός και το θεωρούμε, αν θέλετε, υποχρέωση, γιατί έτσι κι εμείς αντλούμε δύναμη και κουράγιο για το δύσκολο έργο που επιτελούμε. Γνωρίζετε για την ιστορία και για το πώς έχει έρθει από το Κέλβερι της Καπαδοκίας, έτσι δεν βέβαια, είναι? Βέβαια. Αυτό που έχετε κρατήσει και πραγματικά εντυπωσιάζει. Πρώτα απ' όλα που έχει τόση διαχρονικότητα. Εάν δεν ήταν τόσο θαυματουργός, εάν δεν ήταν πραγματικά, δεν έδειχνε την παρουσία του, νομίζω ότι δεν στο βάθος του χρόνου θα είχε εξασθενήσει έτσι, η πίστη. Είναι όμως βαθιά πίστη. Έχουμε όλοι στον Άγιο, γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Τιμούμε τον Άγιο Γρηγόριο, ανάβοντας ένα κεράκι, κάνοντας μια βόλτα και γυρνάμε πίσω. Τι έχουμε κρατήσει από αυτόν τον Άγιο, τι πιστεύουμε ότι είναι? Εντάξει, τι πιστεύουμε. Ο Άγιος δεν πάβει να είναι Άγιος. Δεν είναι μόνο να ζητάμε, ερχόμαστε να τον τιμήσουμε. Από εκεί και πέρα, αυτός θα κρίνει το σωστό και το λάθος. Είμαι γέννημα θρέμα Καπαδόκης, είμαι γέννημα θρέμα Καρβαλιώτης και από τον πατέρα μου και από τη μητέρα μου. Το θεωρώ μια ύψιστη τιμή για μένα αυτή προσωπική. Έχω όλες αυτές τις ιστορίες που με διηγούταν ο παππούς μου, που μεγάλωσα μαζί του, που γεννήθηκε στην πατρίδα το 1907 και ήρθε πρόσφυγα στο 24 εδώ πέρα, και ο οποίος μας έλεγε τη φτώχεια που είχε εκεί ο κόσμος, αλλά την αγάπη για την ρωμιοσύνη, την αγάπη για τη χριστιανική πίστη και το μεγάλο σεβασμό που έτρεφαν στο πρόσωπο του, στο σκήνομα και στο λείψανο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Με έλεγε χαρακτηριστικό και πάρα πολλοί μου αμεθανοί προσκυνούσαν τη χάρη του και σχεδόν το κλέψαν το λείψανο, γιατί το θέλανε και οι ντόπιοι Καπαδόκες, οι Τούρκοι πλέον με τη τουρκική εθνική συνείδηση, το σεβόσαν και τον υπολείπονταν και τον τιμούσαν. Ακόμα και τώρα, με σεβασμό μιλάνε για τον Άγιο Γρηγόριο. Έχω πάει στην Καπαδοκία Καρβάλη, δίπλα στον ναό του Αγίου Γρηγορίου, ένα αριστούργημα των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Υπάρχει αγίασμα, πάνε οι γυναίκες που δεν μπορούν να συλλάβουν παιδί. Τέλος πάντων, ένας Άγιος που πιστεύεται και λατρεύεται και από τους Τούρκους, τους μη χριστιανούς. Αυτή εδώ η αγάπη και αυτές οι ιστορίες που οδηγούταν ο παππούς μου και η θεία μου όλοι, οι παλαιότεροι, και η θεία μου που είχαμε στο σπίτι, της γιαγιάς μου η αδερφή, για το σεβασμό για τον Άγιο Γρηγόριο, μας έχουν κάνει πρώτα να είμαστε κάτοικοι του χωριού που φυλάσσει το σκήνομα του Αγίου και μετά Καρβαλιώτες. Και βέβαια, σαν νέο Καρβαλιώτες, αυτό το προσκύνημα το τιμάμε πάντοτε. Ο Άγιος Γρηγόριος είναι πάντα παρόν και στις ευχάρισες και στις δυσάρεστες στιγμές μας. Πρέπει βέβαια να γίνουν πάρα πολλά πράγματα στο χωριό μας για αυτό το πράγμα και ο καθένας πρέπει να βάλει από το μετερίζει που έχει στην αυτοδιοίκηση ή στην κεντρική πολιτική σκηνή ένα λιθαράκι για να πάει ο τόπος καλύτερα. Μεγάλο πανηγύρι, χιλιάδες κόσμος προσκυνάει τη χάρη του από όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από όλη την Ελλάδα. Θα δείτε ερχόμενοι στη Νέα Καρβάλη, είδατε το πεζό κόσμο κάθε ηλικίας, άντρες, γυναίκες, μικροί και μεγάλοι. Το ίδιο συμβαίνει και την πλευρά της Χρυσούπολης. Και επίσης να ξέρετε ότι και τις επόμενες Κυριακές είναι σαν πανηγύρι. Έρχονται πάρα πολλοί κόσμος που δεν μπορεί σήμερα, αύριο, λόγω εργασιών ή γιατί δυσκολεύεται οτιδήποτε. Κάποια στιγμή μέχρι το Πάσχα αυτός ο κόσμος έρχεται, προσκυνάει, ανάβει ένα κεράκι, προσεύχεται για τα παιδιά του, για την τύχη. Και εύχομαι ο Άγιος Γρηγόριος να συνοδεύει πάντα με τις πρεσβείες του στον παντοδύναμο Θεό, για προκοπή στον τόπο μας, για ευημερία στην πατρίδα μας και για υγεία σε όλο τον κόσμο. Είναι ένας πολύ μεγάλος ιεράρχης. Με τα λόγου γνώσεως σας το λέω αυτό, διότι έχω σπουδές θεολογικές και χωρίς να θέλω να περιευθολογήσω, είναι ο μεγαλύτερος τριαδικός θεολόγος της Εκκλησίας μας, αναγνωρίστηκε παντού, δίνει υποδείγματα πώς πρέπει να ζουν οι άνθρωποι σήμερα, παρουσκάρει τίμησε την φιλία. Η φιλία μεταξύ Μεγάλου Βασιλείου και Αγίου Γρηγορίου, που και ο Μέγας Βασίλειος Καπαδόκης, είναι υπόδειγμα φιλίας σε όλη την ανθρωπότητα. Επίσης, ο λιτός τρόπος ζωής του και η βοήθεια που ήταν στους φτωχούς ανθρώπους. Ο Αγίος Γρηγόριος, ενώ ήταν από μια πολύ πλούσια οικογένεια της Καπαδοκίας, της Αριαζού της Καπαδοκίας, δίπλα στην Καπαδοκία και Καρβάλη δηλαδή, ζούσε πάρα πολύ λιτά, βοήθησε πάρα πολύ κόσμο και επίσης, όταν τον παρακάλεσαν να γίνει λόγω των τεράστιων ικανοτήτων ρητορικών που έδειξε και θεολογικών
κατά τη διάρκεια της Οικουμενικής Συνόδου και τον παρακάλεσαν να καθίσει στο θρόνο του, του Πατριάρχη, του Αρχιεπισκόπου της Κωνσταντινούπολης, του, του σημερινού, ας το πω, Οικουμενικού Πατριάρχη, για να καταλάβει ο κόσμος που δεν έχει ιδιαίτερες γνώσεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Όταν υπήρχε μια διαμάχη, αποσύρθηκε ταπεινά, πήγε στο κτήμα του στην Καρβάλη και πέθανε σαν αυτόν τον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας. Τον τίμησε η Εκκλησία, η Ορθοδοξία, δίνοντας τον τίτλο του Θεολόγου. Είναι ο πρώτος μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας. Στους τρεις μεγάλους ιεράρχες, ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Είμαι πάρα πολύ περήφανος, είμαι πάρα πολύ συγκινημένος που είμαι Καπαδόκης, που είμαι Καρβαλιώτης. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος Αγίου Γρηγορίου αυτές τις μέρες, γιατί πάντα σκέφτομαι τους παππούδες μου. Σκέφτομαι αυτούς τους ανθρώπους που ξεριζώθηκαν από εκεί, άφησαν τα ιερά και τα όσια της φυλής τους, την οικογένειά τους, τα ρούχα τους, τα υπάρχοντά τους, φέραν μόνο τον Άγιο. Τα λείψανα, τα ιερά σκεύη και κοιμήλια της Εκκλησίας, και σε ένα χωριό που ήταν έλος το 24 και το 25 δημιούργησαν. Οι Καραμαλίδες δεν είναι μόνο σφιχτοί όπως διαδίδεται πολλές φορές και δικαιολογημένα. Είναι πάνω απ' όλα είναι άνθρωποι νοικοκυρέοι, είναι άνθρωποι με μεγάλο εμπορικό πνεύμα, άνθρωποι προοδευτικοί που αγαπάνε τον τόπο τους, αγαπάνε το χωριό τους, αγαπάνε την οικογένειά τους, αγαπάνε τα παιδιά τους. Είμαι πάρα πολύ περήφανος, είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, κυρία Νεφρέμ. Τέτοιες μέρες σκέφτομαι τον παππού μου τον Αλέκο που μετά έλεγε, τη θεία μου τη Δέσποινα που με μεγάλωσε, και όλους αυτούς τους Καρβαλιώτες. Ας είναι αιωνία η μνήμη τους, ας είναι ελαφρύ το χώμα της μακεδονικής πλέον Καρβάλης που τους σκεπάζει, να είναι ελαφρύ, να έχουν καλό παράδεισο της μακεδονικής Καρβάλης, της ελληνικής μακεδονικής Καρβάλης. Αυτοί οι άνθρωποι όταν ήρθαν από εκεί δεν ξέρανε λέξη ελληνικά, αλλά ήταν πιο Έλληνες από όλους. Συμμετείχανε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σε όλες τις επάρξεις του ελληνισμού ήταν παρόν. Άντε να λέξει, τέτοια ημέρα πραγματικά, τέτοιες ημέρες μάλλον, η Νέα Καρβάλη γιορτάζει και δέχεται χιλιάδες πιστών από όλη την περιφέρεια και όχι μόνο, έτσι. Ναι, έρχεται πάρα πολλοί κόσμος κάθε χρόνο, ευλαβούνται τον Άγιο Γρηγόριο. Είναι μεγάλη μέρα για τη Νέα Καρβάλη, είναι μεγάλη μέρα για το χωριό μας. Γιορτάζει ο Άγιος μας, γιορτάζει ο πατέρας μας, ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, ο μεγάλος Καπαδόκης Άγιος της Εκκλησίας μας. Ένας μεγάλος Άγιος, ο οποίος είναι και προσπτάτης και προστατεύει τη Νέα Καρβάλη και πάντα τον έχουμε ως πατέρα και προστάτη μας και τον ευλαβούμαστε πάρα πολύ. Ξέρετε, γίνεται λόγος για θαύματα κατά το παρελθόν, τα οποία οι πιστοί τα κρατούν πραγματικά και γι' αυτό βρίσκονται κοντά. Ναι, πάντα. Εγώ είμαι γέννημα θρέμα παιδό Καρβαλιώτης. Πάντα έχω ακούσματα και από παλαιούς και από γεροντάκια, τα οποία πάντα με διηγούνταν ιστορίες. Και έχω και πολλά ακούσματα και από ανθρώπους που έρχονται από όλη την περιφέρεια και από τη Βόρεια Ελλάδα και από την Νότια Ελλάδα, παντού από όλη την Ελλάδα, και πάντα μας λένε για θαύματα τα οποία έχουν δει από τον Άγιο Γρηγόριο, τα οποία στην προσευχή τους τον παρακαλάνε και ζητάνε τη βοήθειά του και τις πρεσβείες του Άγιου Γρηγορίου. Γρηγόριος ο Θεολόγος άφησε στην Εκκλησία, εκτός από τον Άγιο Βίο του, και σπουδαίο συγγραφικό έργο. Περίφημος είναι ο συντακτήριος λόγος με τον οποίο, όταν παραιτήθηκε, αποχαιρέτησε τη Σύνοδο και τους χριστιανούς της Αρχιεπισκοπής. Όταν μετά την παραίτησή του κατέβηκε στην Καπαδοκία, ο Μέγας Βασίλειος είχε αποθάνει πριν από 2 χρόνια. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος έζησε ακόμη 8 χρόνια και πέθανε το 389 σε ηλικία 60 ετών. Μεγάλη γιορτή. Οι Καρβάλοι, οι Νεοκαρβαλιώτες, έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας το λείψανο ενός των τριών ιεραρχών, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Μεγάλη χάρη μας. Χρόνια πολλά σε όλους και να έχουν την ευλογία του Αγίου μας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ο Άγιος Γρηγόριος να είναι βοηθός μας και να ενισχύει όλους μας εδώ τον τόπο μας, τη Νέα Καρβάλη. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και με τους αρχιερείς οι οποίοι εκόσμησαν και ελάμπρυναν και χθες και σήμερα την πανήγυρη της Εκκλησίας μας. Είναι μια σημαντική συμμετοχή του κόσμου, του λαού μας που πιστεύει και ευλαβείται και σέβεται την Αγία μας Εκκλησία. Επίσης χαίρομαι ιδιαίτερα που
ανακοινώσαμε με μεγάλη μας χαρά το πρόγραμμά μας, προκειμένου ακριβώς εδώ δίπλα να ανεγείρουμε μια νέα εκκλησία, η οποία θα είναι αφιερωμένη στην Αγία Οικογένεια του Αγίου Γρηγορίου και στους τρεις Αγίους, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο και τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη. Αυτό πιστεύω ότι θα προσδώσει στους Καπαδόκες εδώ τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα των Καπαδοκών, των μεταναστών που ήρθαν τότε και προσφύγων, των πληγωμένων πολύ, θα μεταδώσει μέσα μας μια καινούργια ελπίδα και μια πηγή ζωντάνιας πνευματικής χαράς και λειτουργικής ζωής. Αλλά πρεσβεύε Χριστό το Θεό, Πάτερ Γρηγόριε, σωθήνε τας ψυχάς ημών.
aslan yarim yürür. Aldattılar seni, vermediler beni. Güzel sen yürü, çirkin sen geri. Hey, yüksek minareden attım kendimi. Bakın.